Καλησπέρα φίλοι μου, εδώ από το αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης θα απαντήσουμε σε μια συγκεκριμένη ερώτηση που αφορά την κρίση του εξοπλισμού μας στο αεροδρόμιο και την μεταφορά του εξοπλισμού μας με αεροπλάνο. Ένα σύντομο και μικρό βλογάκι που θα απαντήσει σε όλες μας τις ερωτήσεις. Όσον αφορά τη χρήση του εξοπλισμού μας στο αεροδρόμιο, η περίπτωση για τα drone είναι ιδιαίτερα απλή. Τα drone απαγορεύονται για αεροπλάνο να πετάξουν στο αεροδρόμιο και κοντά στο αεροδρόμιο. Στην περίπτωση των επώνυμων drone όπως αυτά της DJI, το drone έχει GPS, οπότε θα αναγνωρίσει ότι είμαστε στο αεροδρόμιο, θα αναγνωρίσει ότι είμαστε κοντά ή κοντά σε αεροδρόμιο και δεν θα μας επιτρέψει να απογειωθούμε. Στην περίπτωση όμως των ανώνυμων drone, σε περίπτωση των drone το οποίο είναι παιχνίδι ή σε οποιοδήποτε περίπτωση που ένα drone δεν έχει GPS, δεν μπορεί να αναγνωρίσει που είναι. Οπότε εάν ο χειριστής του αψηφίσει όλους τους κανονισμούς και όλους τους νόμους θα μπορέσει να το πετάξει. Κάτι τέτοιο είναι εξαιρετικά επικίνδυνο, είναι παράνομο και καλό είναι ποτέ και κανένας να μην σκεφτεί να το κάνει. Τώρα, όσον αφορά τη χρήση των κινητών μας τηλεφώνων, των smartphones και τον GoPro ή κάποιες πιο μεγάλες κάμερες, εκεί τα πράγματα είναι εξαιρετικά πιο απλά. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την κάμερά μας σε όλους τους χώρους του αεροδρομίου, τηρώντας πάντα τους κανόνες ασφαλείας που είπαμε σε προηγούμενο μας βίντεο. Δηλαδή, δεν κινηματογραφούμε τα πρόσωπα και τους αριθμούς από τους αστυνομικούς, από τους υπαλλήλους των αεροδρομίων και αυτό είναι κανόνας ασφαλείας και προσέχουμε πάντα να μην κινηματογραφούμε τα πρόσωπα ανηλίκων, παιδιών για ευνόητους λόγους που δεν χρειάζεται να αναφέρουμε. Αν τηρούμε δηλαδή αυτά τα πέντε πράγματα μπορούμε να χρησιμοποιούμε ελεύθερα το κινητό μας και ελεύθερα την κάμερά μας στους περισσότερους χώρους του αεροδρομίου χωρίς απολύτως κανένα πρόβλημα. Το μοναδικό απαγορευτικό υπάρχει και ισχύει για τα drone, το οποίο καταλαβαίνουμε όλοι γιατί δεν πρέπει να πετάμε drone σε αυτές τις περιοχές. Πάντα όπως μπορείτε να δείτε στο YouTube υπάρχουν και κάποιοι ανόητοι που χαρακτηρίζεται εγώ που σηκώνουν κάποιο drone στη συνέχεια του αεροδιαδρόμου και εκεί πέρα δεν προσπαθούν να παρενοχλήσουν το αεροπλάνο, ένα αεροσκάφος, προσπαθούν όμως να πάρουν ένα υπέροχο πλάνο με αποτέλεσμα να φέρουν σε κίνδυνο μια ολόκληρη πτήση και τη ζωή αμέτρητων επιβατών. Είναι κάτι εξαιρετικά ανόητο και μην το επιχειρήσει ποτέ κανένα. Ένα άλλο ερώτημα που μας έχετε κάνει πάρα πολύ είναι πώς μπορούμε να μεταφέρουμε τον εξοπλισμό μας, πώς μπορούμε να βάλουμε τον εξοπλισμό μας στις τάντες μας και να μεταφέρουμε το smartphone, την κάμερά μας ή και το drone μας με ασφάλεια προς τον προορισμό μας. Στην περίπτωση του smartphone και μιας μικρής κάμερας τα πράγματα είναι εξαιρετικά απλά. Βάζουμε το smartphone πάνω μας, φυσικά δεν μεταφέρουμε κανένα smartphone με βαλίτσα κάτω στις αποσκευές. Και όταν μιλάμε και για μια action κάμερα τη μεταφέρουμε με εξαιρετικά απλό τρόπο στην τσέπη μας ή στην προσωπική μας τσάντα και τη βάζουμε πάνω στο αεροσκάφος. Τώρα, τα πράγματα γίνονται ελαφρώς πιο δύσκολα όταν μιλάμε για την περίπτωση ενός drone. Όπως έχουμε πει σε προηγούμενο βίντεο, οι μπαταρίες δεν πρέπει να εκτίθονται σε ακραίες θερμοκρασίες και πιέσεις. Οπότε, το να στείλουμε οποιαδήποτε συσκευή στη βαλίτσα μας που θα είναι κάτω στο χώρο των αποσκευών θα την εκθέσει σε ακραίες θερμοκρασίες και αν όχι σε ακραίες θερμοκρασίες θα την εκθέσει σίγουρα σε δύσκολες θερμοκρασίες. Οπότε καλό είναι οτιδήποτε έχει μπαταρία να το πάρουμε μαζί πάνω στην καμπίνα. Εκτός δηλαδή από το smartphone και μία κάμερα που μπορεί να έχουμε, το χειριστήριο από τα drone έχει και αυτό μέσα μπαταρία. Οπότε καλό είναι όλο το βαλιτσάκι, αν μιλάμε για ένα drone το οποίο είναι φορητό, αν είναι portable, καλό είναι να το πάρουμε μαζί μας επάνω στο χώρο της καμπίνας.
Το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε σε αυτές τις περιπτώσεις είναι όσον αφορά τον έλεγχο που θα μας γίνει από τις ακτίνες, από τον ανισερτή μετάλλων. Και τι θέλω να πω με αυτό. Εάν περάσουμε και έχουμε πάνω μας μία μπαταρία, και δούνε μάλλον τις αποσκευές μας, την κυριαποσκευή μας, μία μπαταρία για το smartphone, μία μπαταρία, δύο μπαταρίες για την κάμερα, τρεις μπαταρίες για τον drone, καταλαβαίνετε ότι όλο αυτό μπορεί να δημιουργήσει μια εσύχηση. Δεν λέω ότι θα μας απαγορεύσουν να τις πάρουμε μαζί μας τις μπαταρίες, αλλά σίγουρα δημιουργεί μια εσύχηση όσον αφορά την μεταφορά του. Κανονικά, ο κανονισμός λέει ότι θα πρέπει αυτές όλες οι μπαταρίες να μεταφέρονται σε μια ειδική τσάντα για την αποφυγή πυρκαγιάς ή και το οτιδήποτε. Αυτό λοιπόν που μπορούμε να κάνουμε για να μεταφέρουμε τις μπαταρίες μας με ασφάλεια και να μην έχουμε και κανένα πρόβλημα στον έλεγχο είναι το εξής. Μπορούμε να διασκορπίσουμε τις μπαταρίες, δηλαδή τι εννοώ, αν ένα drone έχει τρεις μπαταρίες, μπορούμε να έχουμε τη μία μπαταρία στο μπουφάν μας, τη μία μπαταρία να την έχουμε στη θήκη του drone και τη μία να την έχουμε πάνω κουμπωμένη στο drone. Με αυτόν τον τρόπο δεν θα μας πούνε απολύτως τίποτα και οι μπαταρίες θα είναι ασφαλισμένες και μέσα στο drone, αλλά δεν θα έχουμε και κανένα πρόβλημα στον έλεγχο. Γνωρίζουν και οι υπάλληλοι ασφαλείας των αεροδρομίων ότι πλέον όλες οι συσκευές λειτουργούν με μπαταρίες και έχουν κάποια ανοχή στο συγκεκριμένο κανονισμό. Ανοχή όχι που θα μας θέσει σε κίνδυνο, αλλά και ένας που θέλει να μεταφέρει παράδειγμα το λάπτοπ του είναι μια μεγάλη μπαταρία. Καταλαβαίνετε ότι δεν θα είναι εύκολο αυτός να αποσυνδέσει τη μπαταρία τη μεγάλη από το λάπτοπ και να τη βάλει μέσα σε μια τέτοια ειδική θήκη. Δεν ξέρω το μεταξύ αν υπάρχουν και τέτοιες ειδικές θήκες για μπαταρίες λάπτοπ ή το οτιδήποτε. Ξέρω ότι για drone υπάρχουν. Το ζητούμενο είναι ότι οι άνθρωποι κατανοούν, έτσι, και θα πρέπει και εμείς να κάνουμε ορισμένα πράγματα για να μπορέσουμε να ούτε να τους προκαλούμε, αλλά να πάρουμε και αυτό που θέλουμε μαζί μας. Οπότε, τις μπαταρίες που βγαίνουν, που είναι αποσπόμενες, όπως είναι αυτές των drone, όπως είναι των καμερών, καλό είναι αν έχουμε, όπως εμείς που κουβαλάμε πάντα μαζί μας την action camera, έχουμε τρεις μπαταρίες για την action camera και τρεις μπαταρίες για τον drone. Δεν τις έχουμε όλες μαζί σε ένα σημείο για να περάσει από το μηχάνημα και το μηχάνημα να τρελαθεί και να αρχίσει να σφυρίζει. Τις έχουμε, έχουμε δύο μπαταρίες στη χειραποσκευή μας, έχουμε δύο μπαταρίες στο μπουφάν και δύο μπαταρίες είναι κουμπωμένες πάντα στις συσκευές. Εμείς προσωπικά δεν έχουμε αντιμετωπίσει ποτέ κανένα πρόβλημα σε κανένα από τα αεροδρόμια και ποτέ δεν μας έχει γίνει καμία παρατήρηση από κανέναν άνθρωπο ασφαλείας του αεροδρομίου. Όσον αφορά τα drone και τις κάμερες, το μοναδικό πρόβλημα που μπορείτε να αντιμετωπίσετε ή ο μοναδικός έλεγχος που μπορεί να σας γίνει είναι σε πτήσεις που γίνονται από ταξίδια που έχουμε πάει σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και όλο αυτό λόγω τελωνίου. Δηλαδή, εάν επιβιβαστούμε από μια χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως είναι η Ελβετία, μόλις το αεροπλάνο προσγειωθεί στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα, θα πρέπει η βαλίτσα μας να περάσει από το τελωνίο. Εκεί, εάν δούνε ότι έχουμε τον drone μας ή έχουμε μια action κάμερα ή έχουμε μια κανονική κάμερα, μπορεί να μας γίνει η ερώτηση αν αυτή η κάμερα, αν αυτό το drone, αν αυτή η συσκευή τέλος πάντων ήταν καινούρια, την έχετε φέρει καινούρια ή την έχουμε ξαναχρησιμοποιήσει. Και όλο αυτό είναι γιατί δεν θέλουν να φέρουμε συσκευές εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι άλλη τιμή τους και να τις εισάγουμε χωρίς να πληρώσουμε τελωνίο. Βέβαια αυτό δεν είναι θέμα κανονισμού ασφαλείας, είναι θέμα τελωνίου, οπότε πάντα το έχουμε κατά νου ότι μπορεί να συμβεί. Οπότε πάντα έχουμε στο νου μας ότι καμία συσκευή που έχουμε πάνω μας, δηλαδή κάμερα, smartphone, drone, δεν είναι παράνομη, οπότε περνώντας την χειραποσκευή μας από έλεγχο μπορούμε απευθείας να δηλώσουμε ότι εμείς κουβαλάμε μαζί μας ένα drone, κουβαλάμε μαζί μας μια κάμερα, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Συνεργαζόμαστε πάντα με τους υπαλλήλους ασφαλείας και πάντα χρησιμοποιούμε όλα αυτά τα tip που έχουμε πει. Και κατά τη χρήση το αεροδρόμιο όλων των συσκευών μας δεν υπάρχει απολύτως κανένα πρόβλημα, αρκεί να τηρούμε τα 2-3 μικρά tip που έχουμε πει.
Και κάτι τελευταίο, όλα αυτά που έχουμε πει και έχουμε αναφέρει ισχύουν στις περιπτώσεις που, που έχουμε μαζί μας ένα drone απλό της σειράς, θα έλεγα. Δηλαδή, τι εννοώ με τον όρο της σειράς. Όλα αυτά ισχύουν στην περίπτωση που έχουμε ένα drone το οποίο είναι μικρό, είναι για προσωπική χρήση. Τώρα, εάν έχετε κάποιο drone, κάποιο μεγάλο, κάποια μεγάλη συσκευή η οποία είναι για επαγγελματική χρήση και χρειάζεται οπωσδήποτε να τη μεταφέρετε, αυτές οι συσκευές φέρουν ειδικές μπαταρίες οι οποίες είναι πάρα πολύ μεγάλες και έχουν πάρα πολύ ισχύ. Κάτι τέτοιο δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να περάσει από τον έλεγχο. Δηλαδή, αν έχετε 6 μπαταρίες τις οποίες κουμπώνουν σε ένα επαγγελματικό drone των 7-8.000 ευρώ, δεν ξέρω κατά πόσο αυτές οι μπαταρίες μπορούν να περάσουν από τον έλεγχο. Οπότε, καλό είναι σε αυτές τις περιπτώσεις, οι οποίες δεν είναι πολλές, αλλά καλό είναι σε αυτές τις περιπτώσεις για να μην βρεθούμε προεκπλήξεων, να θέλουμε να αντιδραστούμε στην πτήση μας και να μην μας επιτρέπεται από τους ανθρώπους του αεροδρομίου. Καλό είναι να έχουμε ενημερώσει πρώτα την αεροπορική εταιρεία και να μπορούμε να ξέρουμε με σιγουριά τι πρέπει να κάνουμε. Για όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις, για τα μικρά drone, τις κάμερες που μπορούμε να έχουμε και τα κινητά τηλέφωνα, ισχύουν οι περιπτώσεις τις οποίες έχουμε αναλύσει πιο πριν σε αυτό το βίντεο. Απαντήσαμε σε μια συγκεκριμένη ερώτηση που μας έχετε κάνει πάρα πολλές φορές από μηνύματα και σίγουρα νομίζω ότι την επόμενη φορά που θα χρειαστεί να πετάξετε δεν θα έχετε κανένα απολύτως πρόβλημα αν ακολουθήσετε τα tips που έχουμε πει. Οπότε αυτό ήταν το σημερινό μας γρήγορο βλογκάκι από το αεροδρόμιο Μακεδονία. Φιλιά και τα λέμε σε ένα επόμενο.